Η Εθνική Φρουρά στην Κύπρο προμηθεύτηκε πρόσφατα 6 ελαφρά ελικόπτερα από την Airbus Helicopters, στα οποία θα κουμπώσουν οι γαλλικοί Mistral. Μέχρι στιγμής, τα τουρκικά Bayraktar στην Κύπρο δεν είχαν αντίπαλο στον αέρα και στο ενδεχόμενο μιας σύραξης θα είχαμε ένα νέο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου οι χειριστές των Bayraktar θα έκαναν ό,τι ήθελαν. Οι γαλλικοί Mistral έχουν βεληνικές 6,5 χιλιόμετρα και όπως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εξοπλίζονται, ανάλογα αναβαθμίζονται και οι κυπριακές. Και αν βγουν αληθινές οι φήμες περί προσάρτησης των κατεχόμενων στην Τουρκία, σίγουρα όλοι μας θα κληθούμε να δείξουμε πόσο Έλληνες είμαστε στην πραγματικότητα, καθώς ίσως να υπάρξει μεγάλη πρόκληση στην Κύπρο, όπως έγινε και στα τέλη Ιανουαρίου του 2010, όπου τουρκικά πάτσι και F-16 είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κύπρου με άμεση αντίδραση από την ελληνική αεροπορία από την βάση της Σούδας. Για αυτό το θερμό επεισόδιο δεν έχουμε ακούσει τίποτα και είναι καιρός να γνωρίζουμε, καθώς εκείνη την περίοδο είτε συγγενείς είτε φίλοι υπηρετούσαν στην Ελβίκ και ήταν στην πρώτη γραμμή. Τι έγινε στην πραγματικότητα δεν θα μάθουμε ποτέ, είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός όμως προφανώς πλησιάζει και όσοι φαινόμαστε ετοιμοπόλεμοι πίσω από το πληκτρολόγιο θα κληθούμε να προστατεύσουμε την πατρίδα και στην πραγματικότητα.